ανατρεπτικός, πολυτάλαντος και με μια ιδιαίτερη ιδέα για τη ζωή. Ο Βασίλειος Κοστέτσος κρίνει, γελάει, αυτοσαρκάζεται και μας μιλάει για το δικό του κόσμο. Τι θα κάνω στο παράδεισο, είστε κόλλαση, ξέρεις, αν πάω, θα έχει Facebook, θα έχει Twitter. Ακόμα και σε αυτό, ας πούμε, ξέρεις, μας έχει γίνει ο τρόπος ζωής έτσι που θα πρέπει λίγο, ξέρεις, και η εκκλησία να αλλάξει κάποια πράγματα, γιατί ο παράδεισος πρέπει να αλλάξει λίγο, ξέρεις. Δεν μου λέει τίποτα εμένα. Θα βαριέμαι φάνταστα. Δεν θα έχω τι να κάνω. Δυστυχώς έχουμε μεγαλώσει και έχουμε μάθει αλλιώς. Δεν διστάζει να μας μιλήσει για τη δική του κόλαση. Η ζωή έτσι είναι. Η ζωή είναι... Και γι' αυτό πιστεύω ότι η κόλαση και ο παράδεισος είναι στη γη. Και το ζούμε εδώ. Η ζωή εκεί που σου φέρνει κάτι πάρα πολύ κακό, έρχεται κάτι πάρα πολύ καλό μετά. Με είχαν χτυπήσει, ξέρεις, με όπλο. Σε μια πολύ τρυφερή ηλικία των 9 χρονών, σε μια ηλικία που μεγάλωνα, γινόμουν αγόρι, είχα ανησυχίες, έπαιζα, ξέρεις, τα παιχνίδια μου. Και αυτό, ξέρεις, άλλαξε τα πάντα στη ζωή μου. Ανύποπτα τελείως, ξέρεις, την ώρα που μιλούσα με τους φίλους μου, ξαφνικά, ξέρεις, ένιωσα ένα, ξέρεις, ένα κάτι στο... Ότι κάτι με χτύπησε. Έμεινα για 4 μήνες ακίνητος με αιμορραγίες εσωτερική-εξωτερική μέχρι να απορροφή. Σώθηκα από, ξέρεις, όπως λένε, από ένα θαύμα. Το οποίο θαύμα ήταν αργότερη καριέρα αυτή που μου χάρισε η τόσο άσχημη στιγμή. Πάντα ήμουν διαφορετικός. Γιατί οι ανησυχίες μου στην εφηβεία μου δεν ήταν η σεξουαλική μου ζωή και το πώς, αν θέλεις, θα χορτάσω τη σεξουαλική μου ζωή, ήταν απόλυτα η δουλειά μου και το focus μου ήταν η δουλειά μου. Και όταν αποφασίζει να κυκλοφορήσει στον δρόμο, το καταπληκτικό, ας πούμε, θα με μπερδέψουν με τον Λάκη, το Λάκη Γαβαλέκ, θα μου πούνε καλά είστε έξω. Δεν, ή γιατί τι σας συνέβη αυτό εδώ το πράγμα.